Πες βέβαια μια καλή μέρα, μια καλησπέρα, μια καλή νύχτα, ένα καλό μεσημέρι, ένα καλό απόγευμα, ένα καλότατο της υπαπαιδής, ένα καλό του Αγίου Πνεύματος. Δώσε το χαιρετισμό σου. Με παίρνουν τηλέφωνο. Η Ευελίνα Νικόλιζα. Παρακαλώ. Ζητάς. Γεια σου Ευελίνα μου. Μόλις μπήκα στο αυτοκίνητο, πάω να παραδώσω τον Τζόι στους παππούδες του και έρχομαι να σε βρω με χαρά. Κρατάω κάμερα. Τι είπες? Τι ωραία απόφαση. Τι ωραία απόφαση και εσύ κρατάς κάμερα? Μόνο εγώ. Και με τούτα και με εκείνα, μόλις έφτασα στο κανάλι, μόλις προσγειώθηκα στην Πέτσα Βακαλοπούλου, όπου για άλλη μια φορά θα δείτε ένα vlog από μένα, από αυτό τον εργασιακό χώρο που τόσο λατρεύετε και λατρεύω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τεράστια αγκαλιά στο προηγούμενο μου vlog, όπου με την Ναταλία Αργυράκη δώσαμε ένα, ας πούμε, mini domestic recital ερμηνεών με βάση τις ατάκες από τα αγαπημένα μας serial που λυσάμε να τις ανασύρουμε κάθε τρεις και λίγο. Υπόσχομαι ότι θα γίνει part 2 σε αυτό, γιατί πέρασα τέλεια. Και περάστε και εσείς τέλεια από ό,τι κατάλαβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους νέους subscribers που βλέπω να αχνοφεγκοβολάνε εδώ στο κανάλι. Καλώς ήρθατε. Και εσύ, και εσύ, εσύ, εσύ συγκεκριμένα που τυχαία τώρα βλέπεις το βίντεό μου και λες, έχει κανένα άλλο Παναγιωτάκης. Έχει κανένα άλλο Παναγιωτάκης και σε προσκαλεί στην παρέα του και σε προσκαλεί να κάνεις ένα subscribe, να πατήσεις και το καμπανάκι. Ούτως ώστε να ειδοποιείσαι πάντα πρώτος όταν ανεβαίνει νέο κανάλι σε αυτό το βίντεο. Όταν ανεβαίνει νέο βίντεο σε αυτό το κανάλι. Καφέ! Μόλις προσγειώθηκα στο καμαρίνι, τακτοποιώ τα καλλιτικά μου και η Μελίκα μας, που έχει πλήρως πια αναρρώσει από τον κορονοϊό. Έχεις το πήρες το πτυχίο σου? Ναι. Μέχρι πόσο, πότε κρατάει? Τρεις μήνες. Παλιά ήταν 7. Το κάνω 3 μήνες. Κάποτε με αυτό το πτυχίο έπιανες δουλειά και καλοπληρωνόσουν. Τώρα πιάνει 3 μήνες και δεν κάνει και τίποτα. Τίποτα και θα κάνουμε και... Τώρα κάναμε αναμνηστική και βγάλανε άλλη μία δόση. Αφιερωματική. Αλήθεια. Κάτι τέτοιο. Μετά θα κάνουμε το ιωβιλέο μας. Αφιερωματική. Μετά θα γίνει η επετειακή. Και μετά θα γίνει η χρυσή, ας πούμε, δόση, που είναι η πεντηκοστή. Να σας πω ότι εδώ στο κανάλι, επειδή τηλεόραση είμαστε, όπως καταλαβαίνεις, έρχομαι και βλέπω και εξέχουσες προσωπικότητες, διασημότητες κτλ. Κτλ. Εδώ βλέπω. Έχει βάλει το make-up εδώ πάνω στο χέρι. Όπως κάνει κάθε διασημότητα, όσο φίλει κάθε διασημότητα. Το κάνουν, το φίλουν. Και κοίτα, το έχει βάλει εκεί. Και είναι παίρνει... το πρώτο βήμα για να γίνεις διάσημη. Και το παίρνει λίγο-λίγο η Ελένη και το σταπλώνει. Ναι, γιατί εσύ είναι Αθηνά και χείρα κίνη. Κόλλαγε. Τι γίνεται, Ελένη? Καλά, εσύ, πώς είσαι? Μεγιά τα πινέλα. Α, ευχαριστώ. Κάποιος μου τα έκανε δώρα, ένας φίλος. Δεν ήθελα να τα δείξω, γιατί κάνε το καλό. Ο Παναγιώτης ο Ραφαηλίδης τα έκανε δώρα. Κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό, λένε. Με φέρατε σε δύσκολη θέση που τα έδειξα, αλλά αφού τα έδειξα που επιμείνατε, με γεια σου. Ευχαριστώ. Της αγόρασα μια σειρά από πανάκριβα πινέλα, 8 πινέλα. 6 ευρώ τα 20 πήρε. Ναι, η αλήθεια τα πήρα 6 ευρώ, τα 8 και 4, 12 πινέλα νομίζω, κάνανε 6 ευρώ. Πανάκριβα. Πρέπει να είναι πολύ καλά. Μόλις τα πλύνεις θα μείνουν καραφλά, θα μείνουν μόνο το ξυλάκι. Δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ ποιοτικά, αλλά τέλος πάντων την υγεία μας να έχουμε. Η χειρονομία μετράει, Παναγιωτάκη. Μην το λες αυτό, μην το λες αυτό, γιατί είναι λάθος αυτό με τη χειρονομία. Γιατί χειρονομία είναι και η μούτζα, χειρονομία είναι και το μεσαίο δάχτυλο. Δεν μετράει πάντα χειρονομία. Μιλάμε για τη συγκεκριμένη τώρα. Η συγκεκριμένη χειρονομία μετράει. Είναι, αξίζει, μπράβο. Μελίκα με τόζι υπογράφει. Τώρα πρέπει να είμαι εγώ με το κλάμερ και τα χάλια μου τα μαύρα και ο Παναγιώτης ο Ραφαηλίδης να τραβάει βίντεο. Κατάλαβες? Δεν έχει ανάγκη εσύ, μωρό. Παιδιά, μην μου παρεξηγείτε. Όχι, να ρωτήσω δηλαδή, κάτι. Πραγματικά, είναι πιο όμορφη από μένα. Φταίω που έκανες πάταγο στο προηγούμενο. Και θέλεις να μου αποδομήσεις τώρα. Να με δουν τα παιδιά και να πούνε αυτοί ήταν που τη χειροκροτούσαμε. Θέλουνε part 2. Αυτό το ξόνο το ξέρετε σε αυτή την ατάκα με το ξόνο. Ρένα, ποιο ήταν? Ο Κυρθόδωρος. Ο Κυρθόδωρος, ο Μπακάλιπς. Self-service. Το στείλετε στα τζακίδια, γιατί ήθελε αυτό το ξόνο. Όχι, δεν κατάλαβες, είναι εδώ. Ο κύριος Θόδωρος. Είναι εδώ. Α, καλέ ο Κυρθόδωρος. Εγώ είμαι, κυρία Ρένα, κύριος Θόδωρος. Εκτός από εσείς το μόνος Θόδωρος. Κι εγώ που νόμιζα ότι είναι ο Κυρθόδωρος. Εκτός από εσείς το μόνος.
Δημήτρη. Σου έχω νέα. Τι? Μας αλλάζουν καμαρίνι. Μας πάνε σε μεγαλύτερο. Καταλάβανε ότι δεν χωράγαμε. Πάει το καμαρίνι της Μενεγάκη. Μας πάνε στο καμαρίνι του αντίθετου της Μενεγάκη. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Προφανώς θα είναι μεγαλύτερο γιατί ήμασταν οριακά. Είναι μεγάλο για σανσέρ. Ναι. Όχι. Επίσης είναι μεγάλο για σουμπάκια. Είναι κανονικό για σανσέρ. Ναι. Α, ωραία, εντάξει. Μικρό για καμάρι. Πάμε να το δούμε. Το καλό είναι ότι έχουμε οι δυο μας και ένα τα κορίτσια. Δηλαδή θα είναι το αρένο και το θηλαίο. Α, έχουμε δύο. Εμείς θα είμαστε το θηλαίο, τα κορίτσια στο αρένο. Δηλαδή ούτε αυτό λογικό, δεν κάνω. Λογικό μου φαίνεται. Πάμε να το δούμε λίγο. Oh no. Από εδώ θα τα λέμε πια. Ούτε με ευρυγόνιο φακό δεν σώνεται η κατάσταση. Βλέπω ότι σου έχει φέρει ακριβώς αυτά που ήθελες. Κοίτα. Αχ, δεν το πιστεύω. Είσαι πάρα πολύ τυχερός. Να σου πω αυτό είναι το δικό μας, των κοριτσιών. Είναι μάλλον μίξη ακόμα, αλλά είναι το δικό σας. Θα γίνει το δικό σας. Για κλείσει την πόρτα. Δεν θα πούμε. Α, έχουμε και γειτόνους. Κοιτάξτε. Είμαστε σε... αναβαθμιστήκαμε από άποψη γειτονιάς. Είμαστε απέναντι από την Αταλία Γερμανού. Ήρθαμε στον Beverly Hills του Αλφα. Ναι, εκεί είμαστε. Η Χαρά, βέβαια, να πούμε, η οποία είναι βαφτισμένη Χαράλαμπος και γιόρταζε την Πέμπτη. Χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε. Να ξέρεις ότι δεν φαίνεται. Το Χαράλαμπος. Το Χαράλαμπος. Αν δεν το μάθαινα, δεν θα πήγαινε ο νους μου. Είδες, τι κάνει το μαλλί. Και θέλω να σου αφιερώσω και ένα τραγούδι για τη γιορτή σου. Ελά, βρε Χαράλα. Μπι, να σε παντρέψουμε. Να. Ο άλλος γιατί είχε ξεκαρδιστεί. Κατάλαβες εσύ? Δεν έχω καταλάβει ούτε τι συμβαίνει. Τέλος πάντων. Με έφτιαξε η Χαρούλα μου, με έφτιαξε, μου έδωσε μια πολύ ωραία μπλούζα Gap. Πολύ ωραία. Το παντελόνι είναι φυσικά Γκάντνινο Βεντούρι. Ζαχαρούλα Φίλη, Περιστέρι, το πιο ωραίο μαγαζί του κόσμου. Με για το παντελόνι. Τα πιο ωραία. Να το πω αυτό που κάνω στη Ζαχαρούλα. Ναι, πες να ξέρουν. Νιώθω πάρα πολύ άσχημα γιατί. Τις παίρνω τα περισσότερα ρούχα, δηλαδή. Ετοιμητικό είναι αυτό για το μαγαζί, παιδιά. Βλέπω ένα παντελόνι. Λέω τι τέλειο παντελόνι είναι αυτό. Και λέω στη Χαρά, πες μου ότι δεν είναι από τη Ζαχαρούλα από τα Γκάντνινο Βεντούρι. Μου λέει είναι. Πω, λέω την έχω ξετινάξει. Και τα αρπάζω μετά τα περισσότερα. Κάποια επιστρέφονται. Κάποια. Ελάχιστα. Αλλά παιδιά δεν υπάρχουν τα ρούχα. Δεν υπάρχουν. Τώρα αυτό το παντελόνι, συγγνώμη που θα σα κάνω αυτό το sharing. Το βλέπετε. Παντελόνι, κυριλέ κτλ. Έχει αυτό από μέσα. Έχει κορδονάκι μέσα. Και το δένεις και έτσι δεν χρειάζεται να βάλεις ζώνη. Και σου κάθεται καλά στη μέση. Και δεν φορά ζώνη. Δεν αρκεί αυτό για να τρεπάξω. Θέλω κι εγώ το ίδιο παντελόνι. Πρόσεξε. Δεν είπα θέλω αυτό το παντελόνι γιατί το έχεις ήδη πάρει. Θέλω το ίδιο παντελόνι. Και του Ζαχαρούλα. Να σου πω κάτι και του Ζαχαρούλα και του Δημήτρη μας του πάνε πολύ τα ρούχα σου. Μα έχει τα πιο ωραία ρούχα του κόσμου, ρε παιδί μου. Ξυστή. Σκέφτομαι ότι μήπως μην το έπαιρνα αυτό. Μην το έπαιρνα. Αλλά τελικά θα το πάρω. Σκέφτηκε. Ναι, βασανίστηκα μέσα μου. Ωραία, 3, 2, 1, τι θα κάνεις. Πες! Θα το πάρω! Ήρθα τώρα στο κορίτσι μου εδώ, το Ελενάκι μου, το Καλλιωράκι μου, που την έλεγα... Πώς έλεγα? Παλιούρα. Παλιούρα. Θυμάστε που την έλεγα Παλιούρα στα vlog μας το πρώτο του 20. Και απαντούσα κιόλας. Ελένη Παλιούρα και δεν μου έλεγε, Καλλιώρα με λένε, Καλλιώρα. Τίποτα. Λοιπόν, Ελένη μου, ναι. Θέλω σήμερα να με κάνεις σαν να χνοφεγκοβολάει η άνοιξη σε ένα πρόσωπο. Το δικό μου. Άνοιξη. Είμαστε σε δύο χρώματα περίπου. Ναι. Τι είναι το δικό σου, εμένα είναι Gad. Gap. Εμένα είναι, να πω την... Ναι, τι μάρκα είναι. Popper. Εμένα είναι Gap. Και κάτω είναι Gad, είναι ο Venturi. Δείτε το πριν. Και τώρα θα σας δείξω το μετά. Κοιτάξτε το πριν. Ταλέπορο. Α, το μετά είναι... Καταπληκτικό. Α, και εσύ είσαι έτοιμος. Πολύ ωραίο, ε. Ωραίο και έτοιμο. Φυσικό. Λίγο πιο ιδιαίτερο. Είναι φυσικό, Δημήτρη, είναι φυσικό. Πασαρία εδώ. Α. Αχ, Εμελίκα, συγγνώμη, μπορείς να ανοίξεις το πιστολάκι γιατί με ενοχλεί αυτή η ησυχία. Ευχαριστώ.
Κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Δεν πρόλαβες να ενταχτείς. Περίμενε τώρα, έχει και δεύτερο κουπλέ. Θα τρελαθώ. Έχει δεύτερο κουπλέ. Δεύτερο ρεφρέν θα πούμε. Ναι, περίμενε, πάτα πόλεις. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν και εξηγήσου που είναι το ζεστό, το γλυκό, το φιλί σου. Δεν είχες μυστικά από μένα, θυμίσου. Για κοίτα με στα μάτια λοιπόν. Τι, πού πήγες, πήγες στο δεύτερο, πάει κάτω. Πήγε κάτω, συγγνώμη παιδιά, συγγνώμη. Ωριζίλη. Ευελίνα, Δημήτρη, ελάτε. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε break αυτή τη στιγμή. Έχει έρθει η Νένα Μεντή καλεσμένη μας. Η οποία είναι γλυκύτατη. Τέλεια, τέλεια αγαπημένη. Πάρα πολύ τέλεια. Παιδιά, βρήκα την Νένα Μεντή και νόμιζα ότι βλέπω μία συγγενή μου που την ξέρω 100.000 χρόνια. Πια νομίζουμε ότι νιώθουμε όλοι ότι την ξέρουμε. Δεν είναι συγκλονιστικό. Και πόσο υπερταλαντούχα. Και πόσο ευγενική. Πόσο, πόσο ευγενική μαζί μας. Μας είπε τόσα καλά λόγια. Εμείς δεν προλάβαμε να τους πούμε. Μπήκε με κομπλιμέντα μέσα. Ναι. Θεάρα, τι ωραίοι άνθρωποι. Ωραίοι άνθρωποι. Να ήταν όλοι έτσι. Ξέρω άλλον. Έλα εδώ να σου πω. Ναι, ναι, ναι. Εκτός από την Νένα Μεντή, ξέρω κι άλλον έναν ωραίο ξέρω άνθρωπο. Ξέρω ποιον θα πεις. Πες. Εμένα. Εσένα εννοούσα! Εσένα! Εσένα εννοούσα! Αποκλείεται να εννοούσα εμένα. Εμένα εννοούσες, έλα. Εμένα εννοούσα. Όχι. Τώρα, παιδιά, θα κάνω κάτι για το οποίο δεν είμαι καθόλου περήφανος. Καθόλου. Έχω τα σάντουιτς που τρώω για τη διατροφή μου. Και σκέφτομαι να πω στην κυρία Ελένη από το Βενέτη να μου τα βάλει στην τοστιέρα. Αλλά τώρα κι αυτός ο Βενέτης επιχείρηση είναι. Θα του φάω το ρεύμα του για να φάω τα τοστάκια μου. Αλλά από την άλλη, κρύα δεν είναι τόσο ωραία. Ενώ ζεστά είναι πιο ωραία. Γιάννης Κορδόνης πέρασε πριν, δεν το προλάβατε. Να το πω μισή ντροπή δική μου, μισή δική της ή όλη δική μου, ας πούμε. Λέω όλη δική μου. Γιατί ας μην κρυβώ. Ναι, όλη δική μου. Όλη δική μου. Κυρία Ελένη, τι κάνετε, ε? Εντάξει. Καλά. Είμαστε τέλειες. Καλά, να ρωτήσω κάτι. Δεν ψήνουν ξανά τόστα. Ας ρωτήσω. Μήπως είναι η τοστιέρα στην πρίζα, μπορώ να βάλω αυτά που είναι για τη διατροφή μου. Αλήθεια λέτε. Θα το κάνετε για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κυρία Ελένη, τα αγαπάω αυτό το κορίτσι. Θα πάρω ένα από αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις επιχειρήσεις Βενέτη και συγκεκριμένα την αγαπημένη μου κυρία Ελένη που σπαταλά το ρεύμα που με κόπο πληρώνει ο Βενέτης, ο φίλος μου ο Βενέτης, ο αδερφός μου ο Βενέτης, το καλτερίμι του είναι μου ο Βενέτης για να φάω εγώ τα τόστ μου τα διατροφικά. Βενέτη! Εγώ το φωνάζω Τούλη. Είναι που είμαστε πολύ φίλοι. Τούλη! Δεν ξεχνάω ρε φίλε. Δεν ξεχνάω. Και κάπως έτσι τα ανώνυμα, άσημα σαντουιτσάκια μου γίνανε Βενέτης. Γιατί μου τα έβαλε το λενάκι μου, μου τα έβαλε στην τοστιέρα. Εσύ όταν κάνεις βίντεο, εγώ μιλάω συνέχεια από δίπλα για άσχετα θέματα, συνέχεια, δυνατά πάνω σου. Πες μου, το κάνω. Ζητώ συγγνώμη. Μου μιλάτε όμως κιόλας, βλέπεις. Ναι. Α, δεν μου μιλάτε, το φαντάστηκα. Μόνη σου μιλάει. Τώρα τη μιλάει μόνη τη. Δεν τη απευθύνει κανείς τον λόγο. Ζητώ συγγνώμη ταπεινά. Είμαι πολύ στεναχωρημένη με αυτό όχι, που έγινε. Πολύ όμορφη. Και συγγνώμη. Και μου αρέσει πολύ η ελιά σου σήμερα. Σήμερα έκανε ελιά. Είχα σπυράκι και επειδή δεν μ' άρεσε. Το σπυρί έκανε ελιά. Να πω κάτι. Ναι. Τώρα δεν τρέπομαι. Δεν τράπηκα να το πω. Έχει κάτι εδώ πέρα, καθάρισε το. Μετά να μην πω το έχει κάνει επίτηδε. Επίτηδε ήταν σπυρί και το έκανε ελιά. Γιατί δεν μου πάει η ελιά. Μετέτρεψε το καλό σε το κακό σε καλό. Εμεί θα το κάνουμε ποτέ αυτό. Όταν είχαμε ένα σπυρί, το κάναμε ελιά. Αυτό δεν είναι ελιά, το έχω βάψει. Πλάκα κάνω. Σου λέω αλήθεια, ποτέ η συνήθεια δεν έχει σώσει δυο ανθρώπους που για χρόνια έχουν χαθεί. Shameless promo. Σου λέω αλήθεια. Το κατέστρεψε όλο στο τέλος. Το ξεκίνησε τόσο ωραία και τόσο πολύ το δεν μπορώ να τραγουδήσω τώρα γιατί το toast μου είναι κάπου εδώ. Να βλέπω αυτό που το βλέπεις, αυτό φάγαμε που πετάει. Τώρα, βλέπεις φάγαμε, αυτό που παιδιά. Πετάει εδώ. Το toast. Είναι η μία γωνία του toast. Βλέπουμε δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχουμε τραβήξει. Πες. Δηλαδή η εκπομπή. Θα πω, όχι, θα πω. Θα μιλήσω. Η οργανία. Όχι, άλλο θέλω να πω. Α, θέλω να πω ότι την τελευταία φορά που άνοιξα την κάμερα,
Πάρα πολλές δουλειές. Είχαμε πάρα πολλές φούντες. Τώρα κάναμε το meeting μας. Είναι απόγευμα αργά. Είναι 7 παρά ήδη. Αλλά σας έχουμε κάτι. Δεν γίνεται. Πρέπει να σας το δώσουμε αυτό. Ναι, επίσης να σου πω κάτι. Σήμερα αποφάσισα να είναι day 1. Αύριο day 2 θα κάνουμε μαζί το part 2 του βίντεο μας. Ναι, αποφάσισα. Ναι. Α, οπωσδήποτε θα το κάνουμε. Θα είναι δηλαδή αυτό το βίντεο το part 2. Αλλά είπαμε να σας δώσουμε μια μικρή γεύση. Να δώσουμε. Ναι, ναι. Ποιο να παίξουμε, αγαπημένο, ποιο σουξέ μας. Λοιπόν, το σουξέ μας είναι το εξής, θα το καταλάβετε, δεν θα του δώσω τίτλο. Λοιπόν ποιο μπαίνει, τι λέω. Εγώ έρχομαι. Α, ναι. Εγώ έρχομαι. Τι έγινε, πού είναι, πού την έχουνε. Καλύτερα είναι τώρα, τέλος πάντων. Τι κάνεις εσύ, πού ήσουν. Δεν λες αυτό, εσύ λες Χριστίνα, να σου πω. Α, ναι, πάμε. Λοιπόν. Πού είναι, πού την έχουνε. Χριστίνα, να σου πω λίγο. Μα δεν είναι τώρα τη παρουσία. Έλα, Χριστίνα, να σου δείξω το ρεκτό. Είναι πολύ ωραίο νοσοκομείο το Σεισμανόγλιο. Ενδιαφέρει τώρα, πώς είναι, πώς είναι. Έχει μια εντατική καταπληκτική. Έλα, σου. Τι με βρεσάσα τώρα, σε παρακαλώ. Να σου πω εσένα, Χριστίνα. Πού ήσουν εσύ. Εγώ στην Ουρανία, στο Ζούμπερι. Στην Ουρανία. Στο Ζούμπερι. Πού μένει η Ουρανία. Αυτό ρωτάω, ή πώς τη βρήκε. Πώς ήταν η Ουρανία. Η Ουρανία. Ξαπλωμένη. Ήταν λιγάκι κουρασμένη. Δεν ήταν πολύ καλά. Α, ήταν ξαπλωμένη. Ναι. Πού μένει η Ουρανία. Στο Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Στο Πεντάγωνο. Ούτε. Δεν μένει σπίτι της. Μένει στο. Σε μία φίλη της μένει. Ναι. Χριστίνα μου, ναι. Ξέρουμε ότι δεν θέλεις να μας στεναχωρήσεις, αλλά εμείς ξέρουμε ότι η Ουρανία πέθανε. Α, ξέρω το. Πέθανε! Θέλω να πω, εσείς πώς το μάθατε. Πέθανε. Και εσύ λοιπόν πού ήσουν. Πέθανε, ποιος ξέρει. Πέθανε. Ποιος ξέρει. Για λέγε. Και τι λέω μετά. Εσύ λες, άρα εσύ πού ήσουν. Πώς πέρα, πού κοιμήθηκες το βράδυ. Α, ναι, άρα εσύ πού ήσουν, Χριστίνα, πού κοιμήθηκες το βράδυ. Σάσα, είπες ότι έχει πολύ ωραία εντατική. Πάμε μια εντατική, δεν υπάρχει. Πάμε να τη δούμε λιγάκι και θα το επανέλθουμε. Δεν είναι. Αλλά να πάμε να δούμε το ξανά. Κοίταξε το νοσοκομείο. Καταπληκτικό Σεισμανόγλιο. Ευχαριστούμε τόσο πολύ. Μα τώρα εμείς ήμασταν ο εαυτός μας, δεν κάναμε θέατρο. Δεν είναι που, έτσι είμαστε. Αυτή είναι η ζωή μας. Δεν είναι που, αλλά να, δεν είναι κάτι. Α, έχει ακόμα φώκια στην Αλόνισο. Δεν τι φώκες λέει, αυτή είναι η μάνα μου. Αχ, τα γυαλιά μου, Βρετόνι. Χίλια συγγνώμη, Βρετόνι. Παίρνει τα γυαλιά, στα φοράει, βλέπει τώρα. Η κυρία Φωτεινή, Πεντακάθαρα. Πρέπει να κάνουμε τα γυαλιά των ανώμαλων βαριστηριτζή. Λοιπόν, θα κάνουμε στη συνέχεια, μείνετε μαζί μας, θα κάνουμε γυαλιά ανώμαλων βαριστηριτζή. Θα κάνουμε. Ποιο δεν έχουμε κάνει. Α, τον κόκκινο φιόγκο, παιδιά, αφιερωμένο για το Αγίου Βαλεντίνο. Ο κόκκινο φιόγκο. Εγώ θα σα το κάνω. Δεν το ξέρω, θα μα το κάνει. Βέβαια. Αμαλία Πεσπυρίκου θέλω πολύ να κάνουμε. Όχι, δεν την κάνουμε. Και ίσω κάνουμε ένα έξτρα επεισόδιο. Ολοκληρωμένο επεισόδιο. Ναι. Αφιερωμένο επεισόδιο. Δεν το συζητάμε αυτό, είναι ούτε πιθανό. Χαμένη στην πόλη. Χαμένη στην πόλη, παιδιά. Πάμε χαμένη στην πόλη. Σε μένα, το 49%. Λοιπόν, να σου πω από το σήμερα, από το day 1, πάμε στο day 2. Πάμε μαζί. Πάμε. Αχ, day 2. Τι ωραία τηλεμεταφορά ήταν αυτή. Η ώρα είναι 7:29. Έχω αργήσει λίγο. Θεωρητικά 8 πρέπει να είμαι ήδη στην Πέτσα Βακαλοπούλου και να μοντάρω. Αλλά είμαστε και ανθρώποι. Είμαστε και ανθρώποι. Τι κάνετε ρε παιδιά, πού σας βρίσκω. Τώρα ξαναρωτάω, ενώ σας έχω ρωτήσει στην αρχή του βίντεο, αλλά κι εγώ χρειάζομαι μια ενδοφλέβια δόση καφέ. Χιλιάρα. Διχιλιάρα. Τριχιλιάρα. Πάμε Πέτσα Βακαλοπούλου να μοντάρουμε το βίντεο του Survivor. Είναι για μένα σήμερα Κυριακή. Για σας πάντα είναι Τρίτη για κάποιο λόγο. Εσείς ζείτε στην Τρίτη. Τις άλλες μέρες τι κάνετε. Πάμε Πέτσα Βακαλοπούλου να μοντάρουμε και να συνεχίσουμε αυτό το βλογκάκι που δεν ξέρω αν πάει καλά. Δεν είμαι σίγουρος. Πείτε μου εσείς καλά πάει. Φτάσαμε στην Πέτσα, φτάσαμε στην Πέτσα. Είναι 8 και 1. 8 έπρεπε να είμαι εδώ, είναι 8 και 1. Καλά δεν είμαι. Μωρ, μια χαρά είμαι. Υπάρχει και ένα ακαδημαϊκό τέταρτο το οποίο λέω να το τηρήσω, να το τιμήσω, να το. Αυτός. Κλατς. Ακούστε τη φύση, ακούστε τα πετεινά του ουρανού, τα πετεινά.
ακούστε το κάλεσμα αυτό που σας λέει, που μου λέει ότι είναι μια πολύ ωραία Κυριακή και θα ήταν πολύ ωραίο να πάω σε ένα παραθαλάσσιο μαγαζί για ένα ωραίο brunch με φίλους. Αλλά τελικά θα πάω να ασχοληθώ με τον Κατσαούνη και την Ασημίνα και την Ευρυδίκη Παπαδοπούλου και όλους αυτούς τους καλούς μου φίλους, τις καλές μου αυτές φίλες από το Survivor. Έλα πάμε. Κλατς. Γενικά είμαι του κλατς, ας πούμε. Κλατσομπανιέρα θα με λέγει κανείς. Άνοιξε πόρτα. Ευχαριστώ. Η ερημιά έχει 7 πετσιά στο κανάλι το πρωί. Είμαι μόνος μου, εγώ, ο πόνος μου. Κάποιον σαν άκουσα κατά Κύπρο, είναι κυρία που καθαρίζει. Γενικά είμαστε εγώ, η μοναξιά μου, η κάμερά μου, εσείς μαζί. Και λογικά θα είναι πάνω η Αθηνούλα μου. Η Αθηνούλα μου, η γλυκιά μου Αθηνούλα. Τα μοντάζ βρίσκονται στο δεύτερο όροφο. Κλάτς, κλάτς, κλάτς. Εδώ είσαι από τώρα. Βάλαμε τα φήμωτρά μας να μην δαγκώνουμε, διότι δαγκώνουμε, εγώ και η Αθηνά δαγκωνόμαστε, οπότε βάλαμε φήμωτρα και οι δύο, για να κάτσουμε να κάνουμε τη δουλίτσα μας, παιδιά, την οποία εσείς λογικά θα την έχετε ήδη απολαύσει. Είναι την τρίτη βγαίνει το βίντεο, το έχουν απολαύσει τώρα αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν είναι τρελό που εμείς το έχουμε μπροστά μας και τα παιδιά το έχουν πίσω τους? Τρελαίνεσαι? Τρελαίνεσαι. Είσαι άρρωστος. Είμαι άρρωστος, λέει. Με λέει άρρωστο. Μ' αγαπάει. Αγαπώ, δεν είναι. Κοίτα τι αεροπλάνο. Σαν τι πουλί είμαι. Γήπας. Τώρα, ένα λεπτό. Κάνε δουλειά σου, μωρό μου. Ξεκινάμε εμείς, φιλάκια. Είσαι έτοιμη για σπικαζάκι? Σπικάζ Παναγιώτης το έχω πει. Πώς να λέει. Πώς θα το πεις, σπικάζ Λένη. Λευτέρης. Καλές μου φίλες, πώς μου είστε, τι μου κάνετε, τα νεάκια σας, τι... Πάλι. Πήρα μια φορά, Καλές μου φίλες, πώς μου είστε, τι μου κάνετε, τα νεάκια σας σε τίτλους. Μην πεις άλλα, το έχω. Η Μυριέλα στεναχωρήθηκε με την αποχώρηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Ε, σκόρε ή σκόρερ, όχι ρωτάω γιατί αλλάζει τελείως το νόημα. Και εκεί που όλα έδειχναν να κυλούν ήρεμα και αρμονικά, νάτι, έρχεται, ψεκάζει με φρεσέρ. Η Κάτια Ταραμπανκό, το φαβορί του προηγούμενου Survivor, επιστρέφει στον Άγιο. Τρεις νέοι παίκτες. Γιώργος Ταλάντζεφ, ειδικές δυνάμεις σου λέει. Τάκης Καραγκούνιας, βατραγάνθρωπος σου λέει. Άγγελος Πουλής, Κασκαντέρ σου λέει. Ο Ταλάντζεφ, ειδικές δυνάμεις, πάει στους διάσημους. Ο Καραγκούνιας, βατραγάνθρωπος, πάει στους διάσημους. Και οι μαχητές παίρνουν τον πουλί. Not bad, ο πουλής είναι. Και οι μαχητές παίρνουν τον πουλί. Not bad, γιατί ο πουλής είναι Κασκαντέρ. Καλές μου φίλες, πώς μου είστε, τι μου κάνετε. Κεντάει το κορίτσι μου αυτή τη στιγμή. Κοπανέλι, αζούρι. Τι άλλο κεντάς? Ριζοβελονιά. Ριζοβελονιά, γιατί είναι και κριτικιά. Ριζοβελονιά. Θα το κάνει η Αθηνά μου το βιντεάκι μούρλια όπως τα κάνει όλα το κορίτσι μου. Εδώ είμαστε σε ένα κοντρόλ. Έχετε δει κοντρόλ τηλεόρασης? Έχετε δει, φαντάζομαι. Πολλές φορές δείχνουν πολλά τα μηχανήματα, πολλά τα πλυπλίκια, πολλά τα κουμπιά, πολλά τα. Και εδώ είμαστε στο κοντρόλ της δικής μας εκπομπής. Του καλύτερα δεν γίνεται. Βλέπετε ήδη τις κάρτες που βγαίνουν, τις φάσες, αυτά που μεσολαβούν ανάμεσα στα πλάνα, τους τίτλους από κάτω με τα λογότυπα της εκπομπής μας. Έχουμε κι εμείς το χώρο μας, ας πούμε. Εδώ πάνω ακούνε τα πάντα από εμάς κάτω. Κάτω είναι το πλατό, φοράμε τα μικροφωνάκια μας και δεν κοντάμε με το συμπάθειο ούτε να δείξουμε. Τα ακούνε όλα εδώ πέρα τα παιδιά μου τα καλά. Από αυτές τις δύο χιλιάρες, δεξιά και αριστερά, αυτοί και του την ανάνανε. Και ακουστικά φοράνε και τα πάντα τους φοράνε. Πώς σας φάνηκε που σας έφερα για λίγο στο μαγικό χώρο της τηλεόρασης, στο γοητευτικό αυτό χώρο της τηλεόρασης? Τώρα τσούκου τσούκου το τελειώνω το μοντάζ, οπότε θα κατέβω σύντομα κάτω να συναντήσω τους καλούς μου φίλους. Έχουμε 50 μέρες σχεδόν στο παιχνίδι και τις 30 είμαστε νηστικοί. Μην πεις άλλα, το έχω. Γράφω τίτλους. Η Γιάννα με την αποχώρηση του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Ξυπνάω χωρίς τον Λάμπρο δίπλα μου, είναι... Πώς γέμιζε το στομαχάκι του. Ενώ που λείπεις πολύ, σκόρε μου. Η Ταραμπάνκο είναι. Ταραμπάνκο. Ταραμπάνκο είναι. Την Κάτια Ταραμπάνκο. Ταραμπάνκο. Θα καθμπορούσε να φτάσει γιατί όχι και μέχρι τελικό. Γιατί είχε τρομερές βλέψεις. Μήπως εννοείς προοπτικές, γιατί όντως είχε. Ένα survivor εδώ γίνεται. Ναι, καλά πας. Θα ήθελα πάρα πολύ να χάρω παραπάνω, αλλά δυστυχώς. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ. Σήμερα... Πάμε στη μοιρασιά να δούμε τι θα δούμε. Ο Ταλάντζεφ, ειδικές δυνάμεις, πάει στους διάσημους. Ο Καραγκούνιας, βατραχάνθρωπος, πάει στους διάσημους.
και οι μαχητές παίρνουν τον πουλί. Τον πουλί. Μπαμπάτ, γιατί ο πουλής είναι κασκαντέρ. Καλός ο πουλής. Πριν σας πω τα του αγωνίσματος, να σας πω πως Κατσαούνης και Ασημίνα ήρθαν κοντά. Έχουμε και λίγη κρυδαρότρυπα. Γύρισαμε πίσω με ένα ψαράκι. Τάση. Με το συμπάθειο. Ετοιμάζονται οι τίτλοι, τους στέλνω στη βάση Αγρηγοράκου για να τους περάσει στην τηλέζα της εκπομπής. Θα φταρντιστώ. Γαμώ το. Και θα κατέβω κάτω να ετοιμαστώ. Κάπως τελείωσε το μοντάζ, να λέμε. Τώρα η Αθηνά μένει να αντίσει το βίντεο με μουσικές και τα λοιπά και να κάνει τα transitions που λέμε, από το ένα πλάνο στο άλλο. Να βάλει τα εφεδάκια ανάμεσα στα πλανάκια. Και κάπως έτσι, σαν μπαπιόχινο, κατεβαίνω προς τα κάτω να πάρω ένα καφεδάκι, να πιω και να περιμένω στοικά τους συνεργάτες μου που θα έρθουν κι αυτοί να πιάσουν κι αυτή τη δουλειά μια ώρα λίγο πιο ανθρώπινη από την δική μου, γιατί έτσι είναι η ζωή, άτιμη. Άλλους μας ανεβάζει και άλλους μας κατεβάζει. Δεν βαριέστε. Ο καιρός είναι μουντός, είναι κάπως έτσι, Πέτσα Βακαλοπούλου. Θα σας χαρίσω τώρα ένα πλάνο που ένας παπιόχινος χαζεύει, αγναντεύει τη συννεφιά. Ψυχή ζώσα δεν έχει πατήσει το κανάλι, αλλά η Employees of the Year είναι εδώ. Νίκος Τρουλινός ήρθε πρώτος. Μπράβο Νίκο, παραγωγή. Σας αγαπώ. Ο ψηλός μας, ας πούμε. Ψηλός. Μου έρχεται τρία κεφάλια τώρα, το λέμε ψηλό χωρίς λόγο και αιτία. Και φυσικά, γίνεται ένα αριστερό προφίλ. Κωνσταντίνος Αυγερινός είναι ήδη εδώ, περιμένει να πιάσει το μαλλί της Ναταλίας Γερμανού και ήρθα να το κάνει. Δεν θέλω να σε πληγώσω, δεν είσαι ο Τουρλινός, ήρθα εγώ πρώτος. Όχι, είμαι εδώ από τις 8. Δεν θέλω να μου τσακώνεστε με τον Τουρλινό, έχετε χάσει και οι δύο από χέρι. Και φυσικά. Εσύ ήρθες πρώτος πάντα. Πάντα εγώ πρώτος, γιατί μοντάρω, γιατί είμαι ευσυνείδητος, γιατί θα έπρεπε να υπάρχει κορνίζα με τη μούρη μου στην είσοδο του Studio Pro. Πράγμα που θα γίνει. Πότε. Ίσως μετά θάνατον, δεν θα το προλάβω. Όχι. Όπως και τα κολυβά μου ποτέ θα μάθω τι γεύση είχαν. Anyway, εκτός από εμάς που είμαστε καταπληκτικοί, τον Νίκο Τρουλινό. Το ρόδι να μην το τσιγκουνευτείς. Όχι, όχι. Το ρόδι να μην το τσιγκουνευτείς. Έχει έρθει και η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πού τι. Να. Καλημέρα σας. Να το αλικάκι μας. Καλημέρα το Δημήτρη. Το οποίο τι βλέπεις εδώ πέρα, τι είναι αυτός ο boyfriend. Α, η Φένια με παίρνει, δεν ξέρω αυτός πώς βγήκε. Αυτός ποιος είναι από κάτω. Ένας κύριος που. Να, την Ναταλία. Νάτι! Σε είδες το vlog, σε είδες. Σε είδες. Με είδα, δεν έκοψε αυτή τη φορά. Παιδιά, επιμένω ότι την έχω κόψει. Σε έχω κόψει. Σίγουρα με έχεις κόψει. Λοιπόν, ξέρεις τι παίζει να έγινε. Παίζει να σε τράβηξα. Κάποιος δίπλα να έλεγε τίποτα βρισιές. Ή τίποτα χοντράδες. Ήταν ο Νέστορας δίπλα μου και σου λέει πού να τον βάλω αυτόν στο. Όχι, ή να ήταν ο Νέστορας που τον κόβω ούτως ή άλλως και αυτό. Να σε πήρε η μπάλα. Αυτό έγινε, αυτό έγινε. Μαζί με τα ξερά και εγώ και τα χλωρά. Αλλά αυτή τη φορά νομίζω ότι. Αυτή τη φορά είμαι εδώ. Ρεσί, δεν είδα τη διαφήμιση της Σοκοφρέτας. Ωραία. Να σου πω, την έχεις στο YouTube. Την έχει, φυσικά. Τη διαφήμιση της Σοκοφρέτας βάζω. Βάζει Σοκοφρέτα και είμαι τουπ. Αλήθεια. Έλα ρε θέτη. Έλα ρε θέτη. Θέλω και εγώ να παίξω μια διαφήμιση. Σοκοφρέτα. Η Σοκοφρέτα να ακούει. Θέλω και εγώ να παίξω μια διαφήμιση. Όχι τη Σοκοφρέτα απαραίτητα, αλλά Σοκοφρέτα είσαστε εσείς. Δεν θα έχετε άλλους φίλους σοκολάτες. Σε μια σοκολάτα θέλω να παίξω κι εγώ. Γιατί είμαι γλυκούλης και θα την πουλήσω. Αλίκη. Πριν που πήγαμε να μιλήσουμε, η Φένια σε έπαιρνε τηλέφωνο. Η Φένια με έπαιρνε και μας έκαψε το βίντεο. Γιατί μας έκαψε το βίντεο. Δεν είχα κάρτα. Λοιπόν, παιδιά, η Φένια είναι μια νέα προσθήκη στην παρέα μας. Παλιά προσθήκη στη ζωή μου όμως. Παλιά προσθήκη στη ζωή μου. Η Φένια. Έχει αναλάβει το styling, κοίταξε τα μάτια. Ρε, τι μάτια έχετε όλοι. Πάσχο, θέλω να φύγω. Με γυαλιά λιού θα έρχομαι εδώ μέσα. Κοίτα εδώ. Μελιά είναι τα μάτια. Καλά, και εσένα είναι μελιά. Α. Είναι μελιά. Ανεμελιά είναι τα μάτια σου. Και έχει αναλάβει το styling της Ναταλίας Γερμανού. Δηλαδή, εδώ έχω το μαλλί, εδώ έχω το styling και εδώ έχω τον άνθρωπο της Ναταλίας Γερμανού. Η Αλίκη είναι ο άνθρωπος που πριν πήγα να σας τα πω. Καλά, τα έχουμε ξαναπεί, αλλά ήθελα να σε δείξω, ρε παιδί μου. Γιατί να μην δείχνει συνέχεια, μπορεί... να γίνω διάσημη. Γιατί να μην γίνει, δεν κατάλαβα. Να μεγαλώσει το budget μου. Να μεγαλώσει το. Να κλείνει εμπορικά. Να κάνει. Και όταν και το, με το καλό κάνω και εγώ τη διαφήμιση Σοκοφρέτας, θα σε θυμηθώ. Έτσι, μπράβο. Μία-μία οι μελισσούλες συγκεντρώνονται στην Κυψέλη. Α, ορίστε, να η άλλη μελισσούλα. Μελίκα Μετόζη, εδώ πέρα το Ελενάκι μου, υπακούοντας σε όλα τα πρωτόκολλα του COVID, απολυμμένη το station της. Station το λέμε αυτό. Station το λέμε. Station. Station δεν το λένε αυτό εδώ, πού είμαστε. Τα stations.
Πάντως, εγώ το έχω δει γραμμένο και station. Τέλος πάντων, απολυμμένει τον μπάγκο της, ας πούμε, και θα ακολουθήσει και η Μελίκα, η οποία δεν πάει πίσω από απολυμάνσεις. Να, ορίστε, να, κοίτα. Εδώ δεν είναι απλά να έρθεις να βαφτείς. Δεν είναι να έρθεις να χτενιστείς. Είναι να βγάλεις τη γλώσσα σου και να τη σύρεις πάνω στον μπάγκο. Δεν τρέχει τίποτα. Μία. Είσαι ασφαλής. Για πάντα. Να φανταστείτε τις προάλλες, έβαλα να φάω αρακά χωρίς πιάτο. Πέταξα τα μπιζέλια πάνω στον μπάγκο της Ελένη, θυμάσαι, Ελένη, ναι, ναι, τη γέλια. Και τα έτρωγα με τη γλώσσα. Έτσι τα έπαιρνα. Βέβαια, ο αρακάς με έπριξε λίγο, δεν θα πω ψέματα. Φέρνει φουσκώματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα κατηγορήσω τον μπάγκο. Είναι του αρακά αυτά. Έχετε φάει αρακά και να σας κάνει την κοιλιά σαν να είστε 6 μηνών και να περιμένετε αγόρι. Τότε με καταλαβαίνετε. Μέσα στη φούρια μου ξέχασα να σας αναφέρω πως σήμερα φοράω. Φορούσα ένα ροζ φούτερ από πάνω, αλλά το έβγαλα και τη έσκασα. Αυτή την μπλούζα, Hollywood, Καλιφόρνια, που την έφερε δώρα η Ναταλία Αργυράκη που είχε πάει στις Καλιφόρνιες τώρα τα Χριστούγεννα και με θυμήθηκε η γλυκούλα μου γιατί 3 Ιανουαρίου έχω τα γενέθλιά μου και μου την έφερε δώρο γενεθλίων. Και τώρα τη φοράω και έχω έναν αέρα. Εσείς θα μου πείτε, για δείτε με. Τάκ, 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 τάκ. Α, όπου πάω, ο Τρουλινός, όπου πάω, όπου πάω. Γεια σου. Μα είστε δύο, δεν μπορώ να καταλάβω. Ή είσαι παντού. Η θέα από το γραφείο του καλύτερα δεν γίνεται. Είναι λίγο έρημο το γραφείο μας αυτή τη στιγμή, καθώς όλοι οι συνεργάτες βρίσκονται για μοντάζ ή γυρίσματα ή οτιδήποτε. Μόνο ο Γιάννης ο Κορδόνης εργάζεται πυρετοδός. Πυρετοδός εργάζεται για τη στήλη του σκηνή Κορδόνη. Ναι. Τι κάνεις? Καλά είμαι, φίλε. Καλά είμαι. Προσπαθώ να ξυπνήσω, αν και έχω σκοτεινό εδώ και 5 ώρες. Αργό. Αργό ακόμα. Το survivor, φταίει. Το survivor, άστα, άστα, επικές στιγμές. Έκτακτη δουλειά, έκτακτη είδηση. Πάω να σπικάρω την απάντηση του Σάκη Ρουβά. Την απάντηση, τη διασαφήνιση μετά τις δηλώσεις που έκανε στη Σύση Χριστίδου χθες σε σχέση με το θέμα του Δημήτρη Λιγνάδη, όπου τα έκανε λίγο κουλουβάχατα, να το πω. Χάλια, να το πω, τάπε. Τέλος πάντων, έχουμε εδώ την απάντησή του. Θα τη σπικάρω όσο πιο ρουβάς μπορώ. Θα πω τα λόγια μου αναφέρονταν στον άνθρωπο που εγώ γνώρισα. Θα δω πώς θα το κάνω. Ίσως το κάνω. Ίσως να μην το κάνω τόσο παραστατικά. Θα το κάνω απλά. Θα το κάνω πάρα πολύ καλά, σου υπόσχομαι. Δηλαδή θα μας μπερδεύουν πια. Θα μας μπερδεύουν πια. Τα λόγια μου αναφέρονταν στον άνθρωπο που. Όχι, τα λόγια μου αναφέρονταν στον άνθρωπο που εγώ γνώρισα επαγγελματικά σε μια συγκεκριμένη καλλιτεχνική περίσταση πριν από όλα αυτά που διαδραματίστηκαν και έγιναν γνωστά τον τελευταίο καιρό και το οποίο για μένα ήταν ένα σοκ. Σαν πατέρας και σαν άνθρωπος θεωρώ ότι τα θύματα περνάνε μια αληθινή κόλαση. Μόνο συμπόνια, αγάπη, σεβασμός και υποστήριξη για τα θύματα κάθε είδους εγκληματικών πράξεων, στα οποία και στέκομαι δίπλα. Τέλος, όποιος διαπράττει εγκληματικές πράξεις κρίνεται μόνο από τη δικαιοσύνη. Ρε εσύ, συγγνώμη, μόνο κοπανιά, μόνο ρου. Σ' άρεσε? Έκανα κανένα λάθος? Θες να πω στην αρχή? Έτοιμοι! Έτοιμοι να ακούσετε τη δήλωσή μου! Έσβησε το κινητό της Βάσιας. Ό,τι είπαμε, είπαμε. Δεν ξέρω να τα ανοίγω. Έχει κωδικό η Βάσια. Κάτι θα έχει. Τώρα την πατήσαμε. Λόγια μου, ξέρετε το κωδικό της Βάσιας να τα ανοίξω? Και εμείς αποχαιρετούμε τον Σάκη Ρουβά και υποδεχόμαστε τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη. Κοιτάξτε, παιδιά, κινητό η Βάσια. Γλυκούλα μου, σπάει φούσκε οπότε πλήττει ή στρεσάρεται. Ωραίο είναι αυτό, το κρατήσω. Άκου. Κάνει και ήχο ASMR. Save the chubby unicorns. Σώστε τους παχουλούς μονόκερους. Γι' αυτό διαδηλώνω σήμερα. Α, είσαι υποστηρικτρία. Είμαι βαθιά υποστηρικτρία, το πιστεύω ακράδαντα και κανένας δεν θα μου στερήσει το δικαίωμα να λέω αυτά που πιστεύω. Εν τω μεταξύ, κοπέλα είναι τελείως φαντασμένη, γιατί μονόκεροι εννοείται ότι υπάρχουν, αλλά παχουλοί μονόκεροι πρώτη φορά τα έχω. Τι λες, καλέ? Είσαι τρελή. Εσύ είσαι. Όσους μόνο. Έχω δει πάρα από 10 φορές μονόκερους. Και είχα. Και είχα μονόκερο. Και ήμουν και μονόκερος. Και ήμουν και μονόκερος παλιά. Και ξερνούσα ουράνια τοξά. Δεν σου πω κάτι πολύ ωραίο. Για το μεταξύ, αυτή η μπλούζα έχει ένα λάθος. Ότι μιλάει για τους μονόκερους, αλλά έχει ρινόκερο. Ναι, το είδα. Αυτό είναι τέλειο. Αυτό πιστεύετε ότι είναι κάποιο λάθος? Ο δεύτερο. Όχι, όχι, είναι χιούμορ. Ότι και καλά. Η τσάμπη μονόκερη είναι η ρινόκερη. Α. Μ' αρέσει όταν γνωρίζω καλύτερα τα ρούχα μου μέσω εσού.
γνώρισε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Και μιας και μιλάμε για ρούχα, η μέτρε του είδους ρούχο, ρουχαλάκι, ρουχαλιό, η αγαπημένη μου Χαρά Μικρού, που κάθε μέρα με δοξάζει μέσα από τα ρούχα που φορώ και που μου φέρνει και με δοξάζει. Με δοξάζει και με αναδεικνύει. Χαρά, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για τη συνολική σου προσπάθεια στο styling μου. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Εσύ μπορείς νομίζεις αυτή τη στιγμή να μιλάς. Εγώ κάθε με δείτε στο τέλος και θα σε τρέξει το σαλάκι. Έτσι ξεκινάει. Έτσι ξεκινάει. Έτσι ξεκινάει. Έτσι ξεκινάει. Είναι όλα ένα ψέμα. Τι είναι. Νομίζετε πώς είμαι πριν από αυτό. Είναι όλα ένα ψέμα. Δεν το αντέχω το ψέμα. Κλείστε την κάμερα. Νουνού. Αυτό είναι το χέρι που ξύνει. Παιδιά, αυτή είναι η Νουνού. Δεν ξέρω αν την έχετε ξαναδεί. Τη βλέπετε στην εκπομπή μας συχνά πυκνά. Είναι το καλύτερο κορίτσι. Απλά είναι λίγο σνόμπ να την πω. Βαριέται κουζίνα να την πω. Κατουργέται να πω. Κατουργέται, πάμε. Τρέχτε. Τρέχτε να κάνετε τις ισάκια. Όπως κάθε Κυριακή, fdis.gr και Χρήστος Κούτρας στην παρέα του Καλύτερα Δεν Γίνεται με αποκλειστικότητες, ντοκουμέντα και ρεπορτάζ που... τι κάνει το ρεπορτάζ του Χρήστου Κούτρα? Καλά είναι το ρεπορτάζ του Χρήστου Κούτρα, εσύ τι κάνεις? Όχι, δεν ρώτησα σένα Χρήστο μου, συγγνώμη. Α, τους τηλεθεατές. Ρώτησα την Ευελίνα Νικόλιζα. Ευελίνα, το ρεπορτάζ του Χρήστου Κούτρα τι κάνει? Φέρνει τα πάνω κάτω στα ελληνικά νοικοκυριά, λέει πράγματα που θα συζητηθούν και θα διχάσουν. Όλοι υποθυμώ έτσι όπως τα είπε. Το λέω αλήθεια. Α, εντάξει, cross promo. Cross, έτσι λέγεται. Cross promo, cross compliment. Ρίξε ένα ρεφρέν. Όχι τώρα, δεν είναι σωστό. Σου λέω αλήθεια. Ποτέ η συνήθεια δεν έχει σώσει δυο ανθρώπους που για χρόνια έχουν χαθεί. Ναι, κλείστο. Τώρα ξεφτυλίσουμε τα λεπτά. Σου λέω αλήθεια. Κορίτσια, πώς σας φαίνονται τα ρούχα μου? Παναγία μου! Είναι τα πιο ωραία ρούχα που έχω δει στη ζωή μου. Καλά, Όχι. Εγώ είναι τα καλύτερα που έχω δει στις ζωές πολλών. Όχι μόνο στην δική μου τη ζωή. Μπορεί κάποιος να μας φέρει λίγο νερό? Δεν είμαστε καλά. Καθόλου. Εντάξει, μην κάνετε έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σας άρεσαν. Αλλά μεταξύ μας δεν με νοιάζει, γιατί αρέσουν σε μένα. Πρόκειται για γκάπ. Να σου πω. Με την κάμερα ανοιχτή, να σου κάνω μια ερώτηση εδώ. Που λένε, εγώ από όπου περνούσα. Γράφανε μπλουζάκια. Βγάζανε τι λέει. Τρίζανε τα πεζοδρόμια. Όχι. Τυπώνανε μπλουζάκια. I love Thanasis. 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 Λοιπόν, το κάνω και με σένα. Επειδή εντυπωσιακά. Μπορεί να το κάνουν, αλλά δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν θέλω να περιαυτολογήσω. Γενικά δεν μου αρέσει αυτό. Να σας πω, επειδή είδα που τρελαθήκατε, ότι το πουλοβεράκι μου αυτό το πολύ ωραίο είναι Gap. Το παντελονάκι μου αυτό το μαύρο είναι Gap. Και προς το παρόν φοράω τα παπούτσα μου, γιατί έχει πάει η Χαρά να μου φέρει παπούτσα. Μη βρίζετε. Ναταλάκι μου, σου είχα πολύ ευχαριστά νέα. Τι? Ήρθε το παπούτσι μου. Είναι μποζίκης. Πώς σου φαίνεται? Καλά, Τα είχα χάσει με το μποζίκης. Είναι μποζίκης. Είναι της γνωστής οικογένειας. Μούρλια, δεν έχω δεκαλύτερο. Δεν υπάρχει καλύτερο το μποζίκη. Θέλω να σου πω αυτό που λέει. Έτσι ξεκίνησαν κι αυτοί. Με κέφι, με όνειρα για το ταξίδι. Οι επιβάτες του Τιτανικού. Φάει τη γλώσσα σου! Μα πού να σκάσεις! Να σκάσεις! Ρε Σάσα, τι να πάρω του Αντώνη, δεν ξέρω. Για να βλέπεις κιόλας. Ναι, δεν βλέπω. Α, εδώ να με βλέπω. Να είμαι και λίγο χαριτωμένη όμως, μην είμαι σαν το τέρας, σαν κακό χρόνο να έχω. Ρε Αντώνη, τι να του πάρω του. Βρε Σάσα, τι να του πάρω του Αντώνη. Καλά, εμάς. Σου πω, έχουμε καταπληκτική. Θα χτυθείς εντελώς. Θα βάλεις ένα κόκκινο φιόγκο, που είναι καλό να μην έχω προβολή, ένα κόκκινο φιόγκο στο επίμαχο σημείο και θα πας να χτυπήσεις την κουδούνα, γλιγλόν, γλιγλόν, και λες εσύ. Κι άμα ανοίξει ο Μανούλης... Θα πεις, δεν έφερα κάτι προσωπικό, έφερα κάτι για το σπίτι. Καλά, καταπληκτική ιδέα. Λοιπόν, μετά από λίγες μέρες, μέσα στα πολυλογώ, έχει πάρει ένα ωραιότατο γυλαίκο. Το άρπαξε η Ασπασία. Καλά, το ξέρα εγώ. Ήταν για μένα. Για σένα, για ποιον άλλον. Παίρνει μετά ένα πουκάμισο και το πάει στο εργοστάσιο να το κρύψει. Και τα αρπάζει ο Λουκάς. Και λέει, καλά, έχει κανέναν άλλον άντρα στη ζωή της η Χριστίνα. Όχι, για μένα θα είναι. Για σένα, βέβαια, για σένα. Οπότε έχει ξεμείνει από δώρο. Η Χριστίνα και παίρνει τηλέφωνο τη Σάσα και λέει, Σάσα, πού είπες να τον βάλω τον κόκκινο φιόγκο? Θυμάστε προχτές
που με κατηγορήσατε ότι, σας έχω, ότι χάσατε τις κάρτες σας και ότι πιστεύετε ότι τις έχω πάρει εγώ. Εγώ και εγώ ένιωσα προδομένη και χάλια και είπα πώς τολμήσατε. Χαλά στο μαλλί, καλά. Πώς τολμήσατε να το σκεφτείτε? Και γυρίζω χτες στο σπίτι μου και βρίσκω την κάρτα του Δημήτρη Πανό. Και ένιωσα ένα μηδενικό, ένα τίποτα. Λέω, επειδή παραδέχομαι τα λάθη μου δημόσια. Να σου πω κάτι, ήμουν σίγουρος ότι έχει γίνει, γιατί μου είχε ζητήσει την κάρτα μου για να βγει έξω και δεν μου την επέστρεψε ποτέ. Απλά δεν ήθελα να σου το πω. Ήθελα να ξέρω τι σου έκανε. Να μου το πει. Και του λέω, καλά, είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι εγώ το έχω πάρει? Για ποιο λόγο από όλου υποπτεύεστε εμένα? Και ήμουν εγώ. Εγώ πάντως τη βρήκα την κάρτα μου. Ευχαριστώ, Ευελίνα. Ναι, το εκτίμησα. Αλλά... Σήμερα έχουμε καλεσμένη τη Δήμητρα Ματσούκα. Θεώρησα ότι είσαι κλεπτομανής απλά. Τι καλό. Δεν μου αρέσουν αυτά που ακούγονται. Μυστικά. Και τώρα, φίλες και φίλοι, θα μιλήσουμε για ομορφιά. με τον μέτρ του είδους, τον πάρα πολύ όμορφο φίλο μου, Δημήτρη Πανόπουλου. Πόσο όμορφος είσαι, νιώθεις? Εγώ. Ναι. Μετριόφρον, να είμαι. Μετριόφρον είναι για τους μέτριους. Τα κορίτσια με κάνουν όμορφο. Βρίσκεται το Δημήτρη, Δημήτρη Πανόπουλο όμορφο. Λέω τα κομμενικά μου τώρα, λέω τα κομμενικά μου. Προσπαθεί να πει δυο κουβέντες. Προσπαθώ να πω κάτι κι εγώ. Έχεις κομμενικά. Παιδί μου, άπαρα τα μας. Κλείσε, κλείσε. Τι βάζεις, Σταγή, βρίσκεις. Ρε Παναγιώτη. Είμαστε ρεπόρτερς ή δεν είμαστε? You are. Μόλις δούμε την αποκλειστικότητα, τα άκου πέφτουμε πάνω με την κεφάλα. Έμαθες τίποτα? Από τι? Από την Αργυράκη. Δεν κατάλαβα, ήταν με μισόλογα, τα λέγα. Άρα δεν το έκανες. Με γρίφους μιλούσε η γέρα. Πάμε, δεν πάμε. Πάμε Βασίλη, ναι. Πάμε Βασίλη. Κλείνουμε, παιδιά, πάμε για σύσκεψη, γεια σας. Ρε εσύ, χθες μου καλάρεσε που στο Βενέτη μου ψήσανε το τόστ μου. Πάμε να στο ξαναψήσουνε. Μήπως είναι λάθος όμως, επειδή το κάναμε χθες. Κανονικά σωστό δεν είναι, να παίρνεις τόστ από το Βενέτη, αλλά αφού είσαι τέτοιος. Μα δεν έχει τα τόστ που. Δεν είμαι σίγουρη ποιος αγαπάω και πολύ. Αφού δεν. Πάρ τα τόστ σου και πάμε. Τώρα θα έχουμε αυτά που θα ακούμε όμως. Παιδιά, πάμε στο Βενέτη επιτέλους. Φυσικά και πάμε στο Βενέτη. Πάμε. Και αφού φάγαμε με τα καλά μου παιδιά, τους πολύ καλούς μου συνεργάτες, εμάς, Δημήτρη λέει, Πανόπουλο, Ευελίνα Νικόλιζα, πάμε να επιστρέψουμε στην ροή της εκπομπής μας και του προγράμματός μας. Δημήτρη. Πάμε να δούμε. Πια στη γόβα να δούμε. Στο διά. Που λες αυτή τη με τίποτα, έλα μόλι. Ναι. Τον τάφο. Τι όχι Παναγία μου. Τι όχι Παναγία μου. Υγεία σου όχι Παναγία μου. Θέλουμε πλάνα, κάμε θέλουμε πλάνα. Αυτό έλειπε και να πεις. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μου κομμάτι που θα κάνουμε. Ναι, αλλά εγώ δεν θυμάμαι τι πρέπει να πω, μου τα λες. Ρε παιδί μου, εσύ θα λες... Δεν είμαστε ζευγάρι. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα μας πείτε εδώ τα προσωπικά σας. Αλλά πέρα κάνουμε ποιότητα. Και μετά, λοιπόν, όχι, θα το ξεκινήσουμε. Λοιπόν, λάβε την εκπομπή. Θέλω ό,τι σας πω εγώ και στις νεάτες μου. Ό,τι πείτε εσείς θα γίνει. Αυτό έλειπε να γίνει και ό,τι δεν πω. Χαμένη στην πόλη. Λοιπόν, θα γίνεται αυτό που θα σας πω εγώ και στις νεάτες μου, καταρχάς. Ό,τι θέλετε εσείς θα γίνει. Αυτό έλειπε να γίνει και ό,τι δεν πω. Λοιπόν, μεθαύριο στην εκπομπή σας στέλνω ένα βήμα πριν τον τάφο. Θα όχι Παναγία μου. Όχι Παναγία μου. Είπες όχι Παναγία μου, τι όχι Παναγία μου, καταλαβαίνετε εδώ πέρα τι γίνεται. Και αν σας έρθει να κλάψετε, παρακαλώ πάρα πολύ να μην συγκρατήσετε τα δάκρυά σας. Το κλάμα είναι με το επιθυμητό. Το καταλάβανε. Ακούτε μόλις τον σπαγμό μιας μάνας. Δεν είμαι η μάνα. Μιας γυναίκας του σπιτιού, anyway. Τι σε πέρα, μαντάμ. Μα τον βρήκαμε τώρα, τον βρήκαμε και τον ακούσαμε. Και τι με νοιάζει. Τι βρήκαμε. Να πηγαίνουμε κι εμείς τώρα. Να πηγαίνουμε τώρα κι εμείς και σιγά που τη βρήκαμε και την ακούσαμε. Να πάτε. Πού να πάτε. Αφού τη βρήκαμε. Πού να πάτε. Αφού την ακούσαμε. Εγώ Μακρυγιάννη ο πτέραχος παπάγου. Πού να πάτε. Εγώ Μακρυγιάννη ο πτέραχος παπάγου. Ακού εκεί που θα πάτε. Ακού εκεί που θα πάτε. Ακού τι με νοιάζει εμένα ότι βρήκατε και την ακούσατε. Τι με νοιάζει ότι βρήκατε και την ακούσατε. Εδώ πέρα είναι. Εδώ πέρα είναι το 40%. Το καταλαβαίνει. Κάτσε κάτω στην πολυδρόνα σου. Να σα πω λίγο. Μπορείτε να μου κάνετε ένα πλάνο όταν πηγαίνει το σκηνικό με το ρούχο. Θέλουμε πλάνα. Θέλουμε πλάνα. Τι πλάνα για πλάνα, πλάνα είναι αυτά που ακούω. Θες πλάνα να κάνεις δείξει... πασαρέλα, να δείξεις τη ρόπα μόλι.
Αχ, είχαμε μία πέθανε πέρσι, να το ξέρα. Είμαστε και άτυχοι να πάει ο διάολος να πάει. Μα αφού τη βρήκαμε και την ακούσαμε, ποιον εξυπηρετεί η συνέχιση της εκπομπής? Εμένα! Θυμάστε που είχα ανοιχτεί την κάμερα για κάτι λέγαμε? Από τότε περάσανε γύρω στις 27 ώρες, μόλις τελειώσαμε το meeting. Είμαστε όλοι αποκαμωμένοι, δεν θυμόμαστε τα ονόματά μας. Πώς σε λένε εσένα? Εμένα Χριστίνα Μαρκάτη. Ορίστε, νάτι. Εσένα? Εγώ είμαι ο Δημήτρης ο Πανόπουλος. Εσύ? Και εγώ η Ευελίνα Νικόλητα. Βίκη Κουλιανού, χάρηκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Εγώ είμαι. Έχουμε γεράσει από τα Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα subscribe. Κάντε subscribe. Να σας πω κάτι και να μην σας άρεσε, κάντε ένα subscribe. Δωρεάν είναι, ρε παιδιά, μην είστε τώρα τέτοιοι. Α, επίκληση στο συνέστημα. Είναι πολύ κοντά μου αυτό, το ακούω. Κάντε, κάντε ούτως ή άλλως. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Μπορεί να είναι vlog, μπορεί να μην είναι, μπορεί να είμαι εγώ. Μπορεί να μην είμαι. Ναι. Θα ζήσουμε, Θεία Βάνια. Αλλά αν είμαι, τέλος πάντων, θέλω να στολί εδώ και καλά. Φιλιά πολλά. Γεια! Γεια! Ο ειδικοί σας θα είμαστε!